Κύριε Υπουργέ, δραματική είναι η υποστελέχωση του αναισθησιολογικού τμήματος στο Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, με συνέπεια να οδηγείται όλος ο χειρουργικός τομέας σε κατάρρευση, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού. Συγκεκριμένα, από τις 8 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, έχει μείνει μία μόνιμη αναισθησιολόγος, 2 συνταξιούχοι με προσωρινή παράταση και ένας ο οποίος έρχεται από το Ρέθυμνο και καλύπτει 2 με 3 εφημερίες το μήνα. Οι 2 αναισθησιολόγοι που προοπτικά θα έρθουν στο Βενιζέλιο, δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα το ΦΕΚ, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, θα λείψουν από την ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που τώρα μένει χωρίς αναισθησιολόγο, και από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που και αυτό αποδυναμώνεται με τη σειρά του. Αν όλα αυτά δεν είναι μπαλώματα, τότε τι είναι? Δηλαδή να παίρνετε από το ένα νοσοκομείο για να καλύψετε ανάγκες ενός άλλου νοσοκομείου. Πρόσφατα παραιτήθηκαν 2 επιπλέον 2 αναισθησιολόγοι εξαιτίας της υπερατατικοποίησης και των δύσκολων συνθήκων εργασίας. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι ότι στο αναισθησιολογικό έχει τύχει να εφημερεύει μόνο η διευθύντρια, καθώς οι άλλοι 2 γιατροί είχαν ρεπό αφού εφημέρευαν την προηγούμενη μέρα. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν λειτουργίας του αναισθησιολογικού, οι εφημερίες στο νοσοκομείο δεν γίνονται με ασφάλεια, είτε εφημερεύει είτε όχι. Τώρα λειτουργούν 3 μόνο χειρουργικές αίθουσες. Τα τακτικά χειρουργεία αναβάλλονται και εξυπηρετούνται κυρίως επίγοντα και ογκολογικά, που έχουν κίνδυνο ζωής και δεν υπάρχει χρόνος μεταφοράς σε άλλο νοσοκομείο. Να σας αναφέρω μόνο στη λίστα χειρουργείων 18 Τετάρτου του 24, χθεσινά δηλαδή, ανέβηκε στα 2.373 περιστατικά από 2.154 που ήταν 15 πρώτου. Δηλαδή αυξήθηκε μέσα σε 3 μήνες 10%. Τα προβλήματα λοιπόν του αναισθησιολογικού έρχονται να προσθεθούν σε όλες τις άλλες ελλείψεις του Βενιζελίου. Μιλάμε για παθολογική, παιδιατρική, μονάδα νεογνών, αιματολογική, ακτινολογικό τμήμα, ψυχιατρική, νευροχειρουργική, γναθοχειρουργική, δερματολογική. Τα κενά συνολικά είναι 300 κενές οργανικές θέσεις, από τις οποίες 180 αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία, από τους 584, δηλαδή το 31%, 38 κενές θέσεις γιατρών από τις 181, δηλαδή το 21%. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει 55 γιατροί, 23 συνταξιοδοτήσεις, 32 παραιτήσεις, εκ των οποίων οι 11 παραιτήσεις το 23, και το 23 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν άλλοι 7 γιατροί. Οι μόνιμοι αποτελούν το 60% του προσωπικού και το 40% εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τις καθαρίστριες και με τους πληροφορικάριους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα η κυβέρνηση για να μην κλείσει το νοσοκομείο, να το πω έτσι πολύ απλά, να καλυφθούν οι υπερεπίγουσες ανάγκες σε αναισθησιολόγους στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα όλα τα τακτικά και επίγοντα χειρουργία και ταυτόχρονα να στελεχωθεί το νοσοκομείο με το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό όλων των κλάδων ειδικοτήτων. Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα καταθέσω στα πρακτικά το υπόμνημα της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελίου που κατέθεσαν στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κατά την επίσκεψή του πρόσφατα στην Κρήτη, την κοινή επιστολή των 4 φορέων, δηλαδή των 2 σωματείων Βενιζελίου και Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, του Σωματείου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, έχετε ξανακάνει την ίδια ερώτηση. Το λέω αυτό γιατί όντως το Βενιζέλιο είναι ένα πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Αλλά ας πάρουμε λίγο τα στοιχεία και να δούμε και τι απαντήθηκε στην προηγούμενη ερώτηση και το τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, σε αυτή την χώρα, ειδικά με τα χρόνια της κρίσης και ειδικά που οι γιατροί, οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν επιλέξει την αναισθησιολογία τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς έχουμε αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων. Τώρα θα έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό αναισθησιολόγων στα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τη μειωμένη υποσέλευση στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα προηγούμενα χρόνια. Όταν είχατε κάνει την ερώτηση, είχατε πει προκηρύξτε τις θέσεις. Τις προκηρύξαμε τις θέσεις. Μου κάνατε την ερώτηση περίπου τον Νοέμβριο και με τα ίδια περίπου στοιχεία, παρόλο που θα σας διορθώσω σε κάποια από αυτά, προκηρύξαμε τις θέσεις. Βρεθήκαν 2 μόνιμοι γιατροί.
Το Βενιζέλιο έχει 11 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, υπηρετούν 9, προσλήθηκαν οι 2, είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί το αφήσατε χωρίς να το πείτε, έχουν ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ήδη εργάζονται στο νοσοκομείο οι 2. Άρα, αν δεν είχαμε τις 2 παραιτήσεις τις οποίες αναφέρατε, θα είχαμε 100% των οργανικών θέσεων. Πού προκύπτει το πρόβλημα στο Βενιζέλιο, γι' αυτό έχει κάποια τοπικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, αρκετοί συνάδελφοι που είναι στο αναισθησιολογικό τμήμα δεν δίνουν αναισθησία, όπως λέμε. Για διάφορους λόγους που υπάρχουν, δεν δίνουν αναισθησία. Οπότε αυτοί που δίνουν αναισθησία έχουν μειωμένο αριθμό και με μετακινήσεις οι οποίες γίνονται και από το Παγνί για κάποιες εφημερίες και από τον ιδιωτικό τομέα, καταφέρνουμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο σε ένα, δεν θα έλεγα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά σε ένα επίπεδο που το κρατάμε ακόμη δεδομένων των προβλημάτων. Γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να είναι στην αντιπολίτευση και να μην έχει και την θέληση να κυβερνήσει ποτέ και να λέει τι έχετε σκοπό να κάνετε. Γνωρίζω ότι ο αριθμός των αναισθησιολόγων στην Κρήτη είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Και έχουμε προκήρυξει τις 2 θέσεις και όπως με την προκήρυξη που έχουμε κάνει τώρα στο Παγνί, που στις 3 θέσεις πάλι προκηρύξαμε τον αναισθησιολόγο, έχουμε 2 υποψηφίους. Πιστεύουμε ότι με την ενίσχυση του Παγνί μπορεί να έλθει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των 2 τμήματων. Άρα, εγώ παραδέχομαι ότι υπάρχει πρόβλημα στο Βενιζέλιο. Σας έχω πει όμως και τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε αναισθησιολόγους εκεί που για διάφορους λόγους δεν δίνουν αναισθησία. Και η πρόθεσή μας είναι πρώτον και θα συνεχίσουμε με το που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των θέσεων να ξαναπροκηρύξουμε τις θέσεις, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, δεν είπατε τίποτα, επιτρέψτε μου. Είναι ένα αδιανό πουκάμισο τα όσα είπατε στην πρωτολογία σας. Γι' αυτό ξανάρθαμε εδώ. Και φέρνουμε την αγωνία, την αγανάκτηση των εργαζομένων, των ασθενών, του λαού, του Ηρακλείου, όλης της Κρήτης, γιατί το πρόβλημα είναι γενικευμένο, δεν είναι μόνο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όλα τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ελλείψεων και δίστους αναισθησιολόγους. Λέτε προκηρύξαμε 2 θέσεις. Ποιες 2 θέσεις? Είναι αυτές που ζήτησαν οι 2 αναισθησιολόγοι, που ένας είναι, θα φύγει από τη ΜΕΘ Παγνή, άρα το πρόβλημα μετατοπίζεται στο Παγνή, δεν λύνεται στο Βενιζέλιο γιατί απαιτούνται πολύ περισσότεροι, και είναι ο άλλος του Αγίου Νικολάου που επίσης έχει ζητήσει να πάει στο Βενιζέλιο. Λοιπόν, υπάρχει ΦΕΚ ακόμα, το λέτε από τον Νοέμβριο, γιατί δεν το κάνετε? Ακόμα και για αυτούς τους 2. Βέβαια είναι 8 οι κενές, οι συνολικές οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων με βάση τον εσωτερικό οργανισμό του 2012. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Εσείς έχετε υποσχεθεί ότι θα αλλάξετε τον εσωτερικό οργανισμό. Τον αλλάξατε? Δεν τον αλλάξατε. Γιατί? Το πρόβλημα λοιπόν της υποστελέχωσης, κύριε Υπουργέ, δεν λύνεται με το μπάλωμα μιας προσωρινής πρόσληψης όπως είχατε κάνει για ένα τετράμινο κάποιων αναισθησιολόγων με μπλοκάκι για να ανοίξουν οι χειρουργικές αίθουσες. Το πρόβλημα θα λυθεί αν προκηρυχθούν άμεσα θέσεις μόνιμου προσωπικού, τόσες όσες για να καλύψουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών. Όταν μιλάμε για ορθή λειτουργία ενός νοσοκομείου, εννοούμε επαρκή αριθμό όλων των ειδικοτήτων, που σημαίνει γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμων, διοικητικοί, τεχνικοί, την υποστήριξη των εργαζομένων στην πληροφορική, σύντηση, καθαριότητα, την ασφάλεια του νοσοκομείου. Αυτό προϋποθέτει η επικυρωποίηση που σας είπα του απαρχαιωμένου και αναχρονιστικού οργανισμού του νοσοκομείου στο ύψος των νέων αυξημένων αναγκών του νοσοκομείου. Το δεύτερο, μετά τον ορισμό διοικητή, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες για τον ορισμό διοικητικού συμβουλίου. Το γνωρίζετε? Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Κάτι που έπρεπε να είχατε φροντίσει από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων του, με συνέπεια του διοικητή, γιατί υπάρχει ένας διοικητής, να μην μπορεί μόνος του ο διοικητής να αποφασίσει για παραγγελίες και για διαγωνισμούς, παρά μόνο όσες δεν ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προμήθειες στο νοσοκομείο. Εδώ και 1,5 μήνα, μετά τον ορισμό του διοικητή, δεν έχετε δώσει λύση. Και τρέχουν 50-60 διαγωνισμοί το χρόνο που σχετίζονται με το τμήμα προμηθειών. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο ακτινολογικός τομέας. Το είπα στην πρωτολογία μου, αλλά δίνω μία έμφαση, διότι το νοσοκομείο διαθέτει
2 αξονικούς τομογράφους και έναν μαγνητικό τομογράφο. Μετά τις παρετήσεις 3 γιατρών το τελευταίο 1,5 μήνα έχουν μείνει 3 ακτινολόγοι για να κάνουν τις εξετάσεις των ασθενών. Τι θα κάνετε, θα φέρετε εργολαβία απ' έξω, μήπως αυτός είναι ο τελικός σας στόχος? Και όπως σας είπα, βέβαια δεν είναι μόνο το αναισθησιολογικό και το ακτινολογικό. Οι παρετήσεις εξαιτίας της αυξανόμενης εντατικοποίησης συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Γνωρίζετε το νέο λουκέτο στην παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου? Δεν είναι στην ερώτηση, αλλά το αναφέρω για να σας δείξω την εκρηκτικότητα της κατάστασης που υπάρχει στα νοσοκομεία της Κρήτης. Η μοναδική δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική για την Κρήτη και όλο το Νότιο Αιγαίο, που παρά τις παρετήσεις, παρά τα αγωνιώδη έγγραφα της διευθύντριας της ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής κλινικής, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα Ηρακλείου, της εισαγγελέας Ηρακλείου, εσείς επιμένετε στο πάμε και όπου βγει. Αυτή είναι η πολιτική σας. Ανακυκλώνετε την απαράδεκτη μέθοδο της μετακίνησης από την Αθήνα στην Κρήτη για μία μόνο εβδομάδα, από 21 Απριλίου μέχρι 27 του μήνα, της παιδοψυχιάτρου που είχε συνδράμει σε κάποιες εφημερίες τους προηγούμενους μήνες πριν τη διακοπή της λειτουργίας της κλινικής. Τα λέω αυτά, κύριε Πρόεδρε, για να καταδείξω ότι η υγειονομική που είναι εξωθενωμένη με διπλές βάρδιες, με υπερηφημέρευση, με τα κινήσεις στην περικοπή ρεπό και αδειών, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης, έχουν φτάσει στο όριό τους. Και πρέπει η κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύσεις. Έτσι, σε καμία περίπτωση πάντως, οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, ο λαός του Ηρακλείου και της Κρήτης δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι σε μια πολιτική εμπορευματοποίησης της υγείας. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Επικεντρώθηκα στο αναισθησιολογικό που ήταν και η ερώτηση, και επειδή μάλλον είδατε ότι σας είπα ναι, ότι εκεί έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτή τη δουλειά κάνουμε, ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν, που επειδή είναι και δύσκολος ο χώρος της υγείας, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή αναισθησιολόγους θα έχεις μετά από κάποια χρόνια, μετά ξαφνικά τα τσουβαλιάσατε και τα βάλατε όλα σε ένα, μιλώντας το κλασικό στο τέλος, στάνοντας ιδιωτικοποίηση, εμπορευματικοποίηση κτλ. Πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν, που σας απάντησα, θεωρώ, αρκετά ειλικρινά στην πρώτη ερώτηση για τα προβλήματα που υπάρχει στο αναισθησιολογικό, εκεί πρέπει να μην ξεχνάμε, και θα ήθελα στις ερωτήσεις σας, επειδή τα παρουσιάζετε όλα μαύρα, να τα αναφέρετε. Έχουμε 130 άτομα περισσότερο προσωπικό στο Βενιζέλιο τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί, όχι. Μαζί με όσα φύγανε, με την αφαίρεση. Έχουμε, είναι η σύγκριση του 19 με το 23. Έχουμε γύρω στο 27, όχι γύρω, ακριβώς 27%, ήταν 30 εκατομμύρια προϋπολογισμός και είναι 40 εκατομμύρια το 23. Έχουμε 10 εκατομμύρια παραπάνω, είναι περίπου 30% παραπάνω ο προϋπολογισμός του Βενιζελίου. Είναι άλλο να καθίσουμε και να δούμε πού είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, και άλλο ξαφνικά να τα τσουβαλιάζουμε, γιατί αυτό κάνατε στη δεύτερη ερώτηση. Στην δεύτερη τοποθέτησή σας, ξαφνικά από εκεί που μιλούσαμε για πολύ συγκεκριμένα θέματα του αναισθησιολογικού και μπορώ να σας πω και του ακτινολογικού, για το θέμα του δουσού θα υπογραφεί σήμερα και θα κλείσει και το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου για να μην υπάρχει ούτε αυτή η εκκρεμότητα. Τα υπόλοιπα έχει μια πολύ σημαντική ενίσχυση και σε νοσηλευτικό και σε λοιπό προσωπικό, όλη η 7η υγειονομική περιφέρεια, όλη η 7η υγειονομική περιφέρεια, και συγκεκριμένα για το Βενιζέλιο, το οποίο ερωτόμαστε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και σας λέω, τα νούμερα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άρα δεν υπάρχει καμία πρόθεση της κυβέρνησης ούτε να μην στηρίξει τη δημόσια υγεία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ. Θα το έχω ξαναπεί. Και κυρίως αυτό που λέτε, να προκηρύξουμε τις θέσεις, αυτό κάνουμε. Αλλά αυτό κάνουμε, ειδικά γιατί αυτό είναι η δική σας λογική. Αλλά ξέρετε, για να υπάρχουν είναι και τα υπόλοιπα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και με βάση τα υπόλοιπα που γίνονται αυτή τη στιγμή, φυσικά και εσείς θα διαφωνήσετε, την ιδεολογική μας διαφορά, είναι που αυξάνεται ο αριθμός των γιατρών που βάζουν υποψηφιότητα στις θέσεις του ΕΣΥ.